Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι η Μορτήσια και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια υπόθεση ε, της πτώσης ενός αεροσκάφους το 1972 στα σύνορα μεταξύ Χιλής και Αργεντινής, όπου η πτώση αυτού του αεροσκάφους οδήγησε τα άτομα που κατάφεραν να επιβιώσουν στην ανθρωποφαγία και τον κανιβαλισμό. Δεν θα αναφέρω περισσότερα, πάμε να περάσουμε στο κύριο μέρος της υπόθεσης. Η πτήση 571 της πολεμικής αεροπορίας της Ουρουάης ήταν η ναυλωμένη πτήση ενός Fairchild FH-227D που θα πραγματοποιούσε πτήση από το Μοντεβίδεο της Ουρουάης στο Σαντιάγο της Χιλής και συνετρίβει στα βουνά των Άνδεων στις 13 Οκτωβρίου το 1972. Το ατύχημα και η επακόλουθη επιβίωση των επιβενώντων έγιναν γνωστά ως η τραγωδία της πτήσης των Άνδεων, τραγέντια Ντελοσάντες ή το θαύμα των Άνδεων, Μιλάγκρο, Ντελοσάντε. Η ομάδα rugby Old Christian Club θα έπαιζε ένα φιλικό αγώνα με την ομάδα Old Boys Club στο Σαντιάγκο της Χιλής. Ο πρόεδρος της ομάδας νίκε νίκησε ένα μικρό αεροσκάφος από την πολεμική αεροπορία της Ιρουγουάης προκειμένου η ομάδα να ταξιδέψει στο Σαντιάγκο για τον αγώνα. Στο αεροσκάφος θα επέβαιναν 40 επιβάτες και 5 μέλη του πληρώματος. Ο πιλότος, κόλονελ Χούλιο Σίζαρ Φεράντας ήταν αρκετά έμπειρος έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 5.117 ώρες πτήσης. Συγκυβερνήτης του αεροσκάφου ήταν ο Λεωτνάν, κόλονελ, Ντάντε, Έκτορ, Λαγκουράρα. στην πτήση θα υπήρχαν περίπου 10 κενές θέσεις και έτσι οι μέλη της ομάδας προσκάλεσαν φίλους και συγγενείς να έρθουν μαζί τους. Το αεροσκάφος αναχώρησε από το αεροδρόμιο Καράσκο στις 12 Οκτωβρίου το 1972. Κατά τη διάρκεια τη πτήση, μια καταιγίδα ανάγκασε το αεροσκάφο να προσγειωθεί και να διανυκτερεύσει στη Μεντόζα τη Αργεντινή. Ωστόσο, η διαδρομή από τη Μεντόζα μέχρι το Σαντιάγκο ήταν αρκετά κοντά, σχεδόν 200 χιλιόμετρα σε ευθεία. Ωστόσο, το ύψο των άνδεων απαιτούσε από το αεροσκάφο να έχει ύψο τουλάχιστον 7.600 με 7.900 μέτρα, γεγονό που θα ήταν ιδιαίτερο επικίνδυνο καθώ ο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφου είχε ω μέγιστο ύψο τα 8.000 μέτρα. Επιπλέον θα ήταν φορτωμένο με πράγματα και επιβάτε, οπότε και θα ήταν δυσκολότερο να πετάξει σε αυτό το ύψο. Για να αποφύγει αυτά λοιπόν, θα έπρεπε να κάνει ένα κύκλο ουσιαστικά σε σχήμα γιου 370 χιλιόμετρων, προκειμένου να αποφύγει τι Άνδη. Την επόμενη μέρα, στι 13 Οκτωβρίου, θα ξεκινούσαν πάλι το ταξίδι προ το Σαντιάγκο. Και εκείνη την ημέρα όμω και πάλι ο καιρό ήταν άσχημο. Η κατάσταση που επικρατούσε στι ήταν ίδια όμω, αν Αμένοταν ότι ο καιρό θα βελτιωνόταν από το μεσημέρι και μετά. Η πτήση ξεκίνησε από τη Μεντόζα την παρασκευή 13 Οκτωβρίου στι 2 και 18 το μεσημέρι. Ο πιλότο Φεράντα είχε εμπειρία στην πτήση πάνω από τι άνδει καθώ είχε ξαναπετάξει πάνω από αυτέ, στο σύνολο 29 φορέ ενώ το σκάφο ήταν σχετικά καινούριο, 4 ετών, και είχε πραγματοποιήσει 792 ώρε πτήση. Όπω πετούσαν πάνω από τι άνδει, πυκνά σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό και τα. Βουνά. Λόγω λοιπόν τη νεφοκάλυψη, οι πιλότοι πετούσαν το αεροσκάφο με τη βοήθεια ειδικών οργάνων πλοήγηση. Ο συγκυβερνήτη Λαγκουράρα επικοινώνησε με το αεροδρόμιο Μαλάργκε στι 3 και 21 το μεσημέρι και του ενημέρωσε για την τοποθεσία που βρίσκονταν το αεροσκάφο και ανέφερε ότι μόλι είχαν προσπεράσει το πέρασμα Κούρικο και θα συνέχιζαν την πορεία του βόρεια. Ο Λαγκουράρα ζήτησε άδεια από τον ελεγκτή εναέρια κυκλοφορία για να ξεκινήσει τη διαδικασία προσδιογραφή. Και να μειώσει το ύψο του αεροσκάφου. Ο ελεγκτή έδωσε την άδεια να κατέβει τα 11.500 πόδια, δηλαδή περίπου στα 3.500 μέτρα, αγνώντα όμω το γεγονό ότι το αεροσκάφο βρισκόταν πάνω από τι άνδει. Εκτό όμω από αυτό, οι πιλότοι είχαν στρίψει το αεροσκάφο νωρίτερα με κατεύθυνση 14 μύρε, ενώ θα έπρεπε να το είχαν στρίψει στι 30 μύρε. Καθώ το αεροπλάνο κατέβαινε, είχε έντονε αναταράξει. Έπεσε σε ένα καθοδικό ρεύμα. Αέρος, με αποτέλεσμα να πέσει απότομα αρκετέ εκατοντάδε πόδια, όπου και τότε βγήκε από τα σύννεφα. Οι επιβάτε μέχρι τότε είχαν καλή διάθεση και δεν φοβόντουσαν. Όταν όμω βγήκαν από τα σύννεφα, οι πιλότοι και οι επιβάτε είδαν ότι μπροστά του, σε πάρα πολύ μικρή απόσταση, απλωνόταν μια κορυφογραμμή. Τότε οι πιλότοι συνειδητοποίησαν το λάθο του και προσπάθησαν να επαναφέρουν το αεροσκάφο σε μεγαλύτερο ύψο. Το αεροσκάφο ανέβαινε σχεδόν κάθετα όταν ξαφνικά άρχισε να κινητοποιείται και να τρέμει. Ο συναγερμό σύγκρουση με το έδαφο ήχησε, θορυβώντα του επιβάτε. Ο συγκυβερνήτη χρησιμοποίησε τη μέγιστη ισχύ του αεροσκάφου σε μια προσπάθεια να ξανακερδίσει ύψο. Κατάφερε να στρέψει τη μύτη του αεροσκάφου πάνω από την κορυφογραμμή, αλλά στι 3.34 το κάτω μέρο τη ουρά του αεροσκάφου προσέκρουσε στην κορυφογραμμή που είχε 4.200 μέτρα ύψο. Έπειτα το αεροσκάφο προσέκρουσε πάλι στην κορυφογραμμή και από τι αποκολλήθηκε η ουρά μαζί με ένα μέρο τη ατράκτου, δύο σειρέ καθισμάτων από το πίσω μέρο τη καμπίνας των επιβατών, το μαγειρίο και το χώρο των αποσκευών και άφησε μια τεράστια τρύπα στο πίσω μέρο τη ατράκτου. Από το γεγονό αυτό χάθηκαν τρει επιβάτε, ο πλοηγό του αεροσκάφου και ένα αεροσυνοδό. Συγκεκριμένα λοιπόν χάθηκαν ο Ραμόν Σάουλου Μαρτίνε που ήταν ο πλοηγό, ο Ορβίντο Ραμίρε που ήταν αεροσυνοδό και οι επιβάτε Γκαστόν Γκοστεμάλ, Αλέχο Χούνι και Γκιβίντο Μάγκρι. Δύο ακόμα άτομα έπεσαν από το ανοιχτό τμήμα τη Ατράκτου, ο Ντάνιελ Σνόου και ο Κάρλο Βαλέτα. Ο Βαλέτα κατάφερε να επιβιώσει από την πτώση, αλλά αργότερα σκόνταψε σε έναν παγετώνα, έπεσε μέσα σε βαθύ χιόνι και πνίγηκε. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα από τους του συνεπιβάτε του στι 14 Δεκεμβρίου. Έπειτα η Άτρακτο προσγειώθηκε σε έναν παγετώνα σε ύψο 3.000 570 μέτρων στην επαρχία Μεντόζα της Αργεντινής. Ο παγετώνας αυτός αργότερα μετανομάστηκε σε Γκλασιά Ντε Λαγκρίμα ή παγετώνας των δακρύων, ο οποίος βρίσκεται στα ορεινά σύνορα μεταξύ Χιλής και Αργεντινής. Τέσσερα ακόμη άτομα έχασαν τη ζωή τους από την πρόσκρουση του αεροσκάφους με το έδαφος. Από τη σύγκρουση αυτή τα καθίσματα αποκολλήθηκαν από τις θέσεις τους και εξφενδονίστηκαν στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους. Ο πιλότος Φεράντας πέθανε καριέα, όταν το μπροστινό μέρος με τον πίνακα οργάνων του πιλοτηρίου συμπίεσε το στήθος του, ενώ το κεφάλι του είχε βγει έξω από το παράθυρο. Ο Λαγκουράρα τραυματίστηκε σοβαρά και παγιδεύτηκε στο θρηματισμένο πιλοτήριο. Ζήτησε από έναν επιβάτη να βρει το κρυμμένο πιστόλι του και να τον πυροβολήσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε. 33 άτομα παρέμειναν ζωντανά, αν και μερικοί ήταν σοβαρά τραυματισμένοι. Δύο φοιτητέ ιατρική, ο Ρομπέρτο Κανέσα και ο Γκουστάβο Ζαρμπίν, έδρασαν γρήγορα για να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων των συνεπιβατών του, καθώ και να βοηθήσουν και να περιθάλψουν όσου περισσότερου μπορούσαν. Ένα από του επιβάτε, ο Φερνάντο Παράντο, πέστη κάταγμα στο κρανίο του και έπεσε σε κόμμα για αρκετέ ημέρε. Σε έναν άλλον είχε σφινοθεί ένα κομμάτι μέταλλο στην κοιλιά του. Άλλοι Είχαν πιο ελαφριά χτυπήματα, όπω παραδείγματο χάρη σπασμένα πόδια. Κανένα από του επιβάτε με τα πιο σοβαρά τραύματα δεν κατάφερε να επιβιώσει. Η Υπηρεσία Έρευνα και Διάσωση τη Χιλή ειδοποιήθηκε μία ώρα μετά την τελευταία επικοινωνία του κέντρου ελέγχου με το αεροσκάφο. Τέσσερα άλλα αεροσκάφη στάλθηκαν να ερευνήσουν την περιοχή από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Η είδηση για την εξαφάνιση του αεροσκάφου έφτασε στα μέσα ενημέρωση τη Ουρουάη στι 6 το απόγευμα. Η αξιωματική τη Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μάλλον το αεροσκάφο είχε πέσει σε μία από τι πιο δύσκολε, απομακρυσμένε και δυσπρόσιτε περιοχέ των Άνδεων τη Χιλή. Αυτό όμω που δεν γνώριζαν εκείνη τη στιγμή οι διασώστε αλλά και οι επιβαίνοντε ήταν ότι το αεροσκάφο είχε συντριβεί περίπου 21 χιλιόμετρα μακριά από ένα εγκαταλελειμμένο θέρετρο με θερμέ πηγέ, το τέρμα Ελσοσνίντο, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω καταφύγιο. Την επόμενη μέρα μετά την πτώση, 11 αεροσκάφη. Από τη Χιλή, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη συνέχισαν τι έρευνε. Οι επιζώντε προσπάθησαν να γράψουν SOS στην κορυφή του αεροσκάφου με κραγιόν. Αλλά εγκατέλειψαν αυτή την προσπάθεια όταν συνειδητοποίησαν ότι το κραγιόν δεν επαρκούσε για να γραφτούν όλα τα γράμματα και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατά από τον αέρα. Έφτιαξαν με τι αποσκευέ που υπήρχαν ένα σταυρό στο χιόνι προκειμένου να προσπαθήσουν να γίνουν αντιληπτοί από του διασώστε. Ωστόσο και από αυτή την προσπάθεια δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Είδαν τρία αεροσκάφη το να πετούν από πάνω τους, αλλά δεν κατάφεραν με κάποιο τρόπο να τους τραβήξουν την προσοχή, καθώς οι διασώστες δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν την άτρακτο από το χιόνι. Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν σε αυτό το υψόμετρο έδιναν στους διασώστες λίγες ελπίδες ότι θα κατάφερναν να βρουν κάποιον ζωντανό. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό σταμάτησαν 8 ημέρες μετά. Στις 21 Οκτωβρίου, μετά από 142 ώρες αναζήτησης, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε κάποια ελπίδα και σταμάτησαν τι έρευνε. Το χιόνι εκείνη την εποχή δεν είχε λιώσει ακόμη στο νότιο ημισφαίριο, καθώ ό,τι είχε μπει η άνοιξη. Τότε πίστευαν ότι το Δεκέμβριο, που ο καιρό θα ήταν πιο ζεστό και τα χιόνια θα έλειωναν, θα κατάφεραν να βρουν τα συντρίμια και τα πτώματα των επιβενόντων του αεροσκάφου. Κατά τη διάρκεια τη πρώτη νύχτα, πέθαναν συνολικά πέντε άτομα. Ο συγκυβερνήτη Λαγκουράρα, ο Φραντζίσκο Άμπολ, η Γκραζιέλα Μαριόνι, ο Φελίπε Μακουίριαν και ο Χούλιο Μαρτίνε Λάμα. Οι 28 οι ζώντε αφαίρεσαν από το αεροσκάφο, καθίσματα και άλλα μέρη του και χρησιμοποίησαν ένα μέρο τη ατράκτου που είχε αποκοπεί μαζί με αποσκευέ και έφτιαξαν ένα πρόχειρο καταφύγιο προκειμένου να προστατευθούν από το χιόνι και το κρύο. Ω προστασία από το κρύο, χρησιμοποίησαν μαξιλάρια από τα καθίσματα του αεροσκάφου που ήταν φτιαγμένα από μαλλί. Στη συνέχεια έψαχναν να βρουν έναν τρόπο για να καταφέρουν να μαζέψουν νερό. Ο Μαρτσέλο Περέζ που ήταν αρχηγό τη ομάδα ράγκμπι, ανέλαβε και την ηγεσία τη ομάδα των επιζώντων. Ο Παράντο, που είχε χτυπήσει το κρανίο του και είχε πέσει σε κόμμα ξύπνησε μετά από τρει ημέρε και έμαθε ότι η μητέρα του είχε πεθάνει και η 19χρονη αδερφή του είχε τραυματιστεί σοβαρά. Έκανε προσπάθειε να την κρατήσει στη ζωή χωρί επιτυχία όμω, καθώ τα τραύματά τη ήταν αρκετά σοβαρά και άφησε την τελευταία τη πνοή την 8η ημέρα. Οι υπόλοιποι 27 επιζώντε αντιμετώπιζαν σοβαρή δυσκολία στο να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του και να παραμείνουν ζεστοί, ειδικά τα βράδια, όπου η θερμοκρασία έφτανε στου μείον 30 βαθμού Κελσίου. Όλοι του είχαν ζήσει σε παραθαλάσσια περιοχή και πολλοί μάλιστα δεν είχαν ξαναδεί από κοντά χιόνι στη ζωή του, ενώ κανεί δεν είχε εμπειρία σε μελλοντικά. Δεν είχαν μαζί του φάρμακα ή άλλε ιατρικέ προμήθειε ή κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό για το κρύο, ενώ διέθεταν μόνο τρία ζευγάρια γυαλιά ηλίου, τα οποία και μοιράζονταν και τα φορούσαν εναλλάξ προκειμένου να αποφύγουν την τύφλωση από το χιόνι. Βρήκαν επίση ένα ραδιόφωνο και κατασκεύασαν μία μεγάλη κεραία προκειμένου να πιάνουν καλύτερα τι συχνότητε. Τη δέκατη μέρα παραμονή του στο βουνό έμαθαν από το ραδιόφωνο ότι οι έρευνε για τον εντοπισμό του είχαν σταματήσει. Το άκουσμα αυτή τη είδηση, άλλοι προσεύχονταν, άλλοι έκλεγαν και άλλοι κοιτούσαν ανέκφραση τον ουρανό. Εκτό όμω όλων των άλλων προβλημάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσουν, οι επιζώντε ερχόντουσαν και αντιμέτωποι με την πείνα, καθώ τα τρόφιμα που είχαν στη διάθεσή του ήταν πάρα πολύ λίγα. Συνολικά είχαν στη διάθεσή του 8 σοκολάτε, μία κονσέρβα μύδια, τρία μικρά βάζα μαρμελάδα, μία κονσέρβα αμύγδαλα, λίγου χουρμάδε και λίγα αποξηραμένα δαμάσκινα, καραμέλε και αρκετά μπουκάλια κρασί. Μοίρασαν τα τρόφιμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε το ελάχιστο αυτό απόθεμα τροφίμων να μην καταναλωθεί γρήγορα. Τα τρόφιμα όμω δεν ήταν αρκετά και σε μία εβδομάδα είχαν ξεμείνει εντελώ. Στην περιοχή και το εκψόμετρο που βρίσκονταν δεν υπήρχε ούτε βλάστη ούτε κάποιο ζώο από τα οποία θα μπορούσαν να τραφούν. Ορισμένοι προσπάθησαν να καταναλώσουν αντικείμενα που ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι και δέρμα, αλλά αυτό χειροτέρεψε την ίδια άσχημη κατάσταση που βρίσκονταν. Γνωρίζοντα λοιπόν ότι οι έρευνε είχαν σταματήσει και όντα αντιμέτωποι με την πείνα και το θάνατο, όσοι ήταν ζωντανοί συμφώνησαν ότι όποιο πέθαινε από εκείνο το σημείο και έπειτα θα αποτελούσε τροφή για του υπόλοιπου, προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν. Έτσι, μη έχοντα άλλη επιλογή, ξεκίνησαν να καταναλώνουν τα σώματα των νεκρών φίλων του. Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία και πολλοί είχαν αμφιβολίε και τύψει για το γεγονό αυτό. Πρώτο ο Κανέσο χρησιμοποίησε ένα κομμάτι γυαλιού από τον παρμπρίζ του και έκοψε ένα κομμάτι παγωμένη σάρκα σε μέγεθο πύρτου και το κατάπια. Το παράδειγμά του ακολούθησαν κι άλλοι. Ορισμένοι όμω αρνήθηκαν ή δεν μπόρεσαν να το καταναλώσουν. Ο Παράντο προστάτευε τα νεκρά σώματα τη μητέρα και τη αδερφή του και δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ ω τροφή. Προκειμένου να μπορέσουν να καταναλώσουν με μεγαλύτερη ευκολία το κρέας, το αποξήραναν στον ήλιο για να το κάνουν πιο εύγευστο. Στην αρχή ήταν όλοι πολύ αειδιασμένοι από το γεγονό αυτό, ενώ κατανάλωναν μυς, λίπο και δέρμα. Αργότερα, όταν και πάλι η τροφή άρχισε να λιγοστεύει, ξεκίνησαν να τρώνε και άλλα μέρη των σωμάτων, όπω καρδιέ, πνεύμονε και εγκεφάλου. Όλοι οι επιβάτε του σκάφου ήταν Ρωμαιοκαθολικοί και γι' αυτό το λόγο πολλοί από αυτού φοβήθηκαν την αιώνια καταδίκη για τι πράξει του. Ενώ άλλοι προσπαθούσαν να βρουν μια δικαιολογία για αυτέ. Δεκαεπτά ημέρε μετά τη συντριβή, τα μεσάνυχτα τη 29η Οκτωβρίου, μια χιονοστιβάδα έπεσε πάνω στην άτρακτο, την ώρα που οι επιζώντε βρίσκονταν εντό τη και κοιμώντουσαν. Το χιόνι μπήκε στο εσωτερικό τη ατράκτου και σκότωσε συνολικά οκτώ ανθρώπου. Τον Ενρή Πλατέρο. Τη Λιλιάνα Μετόλ, τον Γκουστάβο Νικόλιτ, τον Ντάνιελ Μάσποντ, τον Χουάν Μενέντες, τον Διέγκο Στόρμ, τον Κάρλο Ρόκε και τον Μαρσέλο Περέζ. Τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν εγκλωβισμένα στο εσωτερικό τη Ατράκτου συνειδητοποίησαν ότι ο αέρα και το οξυγόνο του τελείωνε σύντομα. Ο παράντο βρήκε ένα μεταλλικό στήλο και με αυτό κατάφερα να σπάσουν ένα παράθυρο και να ανοίξουν μια τρύπα στο χιόνι προκειμένου να μπει αέρα μέσα στην άτρακτο. Με μεγάλη δυσκολία το πρωί τη 31η Οκτωβρίου κατάφεραν να σκάψουν μια τρύπα μέσα στο χιόνι, η οκτωβριου κατάφερα να σκαψουν οδηγούσε έξω από το σκάφο. Βγαίνοντα όμω έξω ήρθαν αντιμέτωποι με μια τρομερή χιονοθύελα, η οποία του ανάγκασε να ξαναμπούν στο εσωτερικό τη ατράκτου. Η χιονοθύελα συνέχισε για τρει ημέρες και ανάγκασε όσου είχαν καταφέρει να επιβιώσουν να παραμείνουν στο εσωτερικό τη ατράκτου μαζί με τα νεκρά σώματα όσων πέθαναν από τη χιονοστιβάδα. Μη έχοντα άλλη επιλογή, ξεκίνησαν και πάλι να τρώνε τα άψυχα σώματα όσων είχαν πεθάνει από τη χιονοστιβάδα. Ο θάνατο του Περέζ, του αρχηγού τη ομάδα, μαζί με το θάνατο τη Λιλιάνα, η οποία είχε περιθάλψει πολλού τραυματισμένου, έριξε σε πολύ άσχημη ψυχολογία όσου είχαν παραμείνει ζωντανοί. Την εξουσία ανέλαβε ο Ντάνιελ Φερνάντε μαζί με τα Εντουάρντο και Φίτο Στράουτ. Εκείνοι ανέλαβαν να συλλέξουν τη σάρκα από τα πτώματα και να τη μοιράσουν στου υπόλοιπου. Τι επόμενε εβδομάδε έκαναν αρκετέ σύντομε αποστολέ. Στη γύρω περιοχή για αναζήτηση βοήθειας... αλλά σύντομα διαπίστωσαν ότι η αφιδάτωση, η τύφλωση από το χιόνι, ο υποσυτισμός... το υπερβολικό κρύο και η έλλειψη οξυγόνου λόγω του υψομέτρου πραγματοποιούσαν αδύνατη την προσπάθεια να διανύσουν οποιαδήποτε σημαντική απόσταση. Αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ομάδα αποστολή για να βρουν βοήθεια. Τα άτομα αυτά ξεκουράστηκαν κάποιε ημέρε και δεν έκαναν χειρονακτικέ εργασίε για να αποκτήσουν δυνάμει. Στι 15 Νοεμβρίου, αφού η αποστολή είχε ήδη ξεκινήσει μετά από πολλές ώρες περπατήματος η ομάδα εντόπισε που είχε πέσει το πίσω μέρος του ατράκτου είχε αποκολληθεί στην αρχή της πρόσκρουσης. Εκεί βρήκαν αποσκευέ όπου μεταξύ άλλων περιείχαν ένα κουτί σοκολάτες, τρία μπιφτέκια, ένα μπουκάλι ρούμι, τσιγάρα, ρούχα, κόμιξ και φάρμακα. Η ομάδα αποφάσισε να κατασκηνώσει εκεί το βράδυ στο εσωτερικό της ατράκτου. Το επόμενο πρωί συνέχισαν το δρόμο τους προς τα ανατολικά. Το δεύτερο όμως βράδυ κοιμήθηκαν έξω επειδή δεν υπήρχε κάποιο άλλο καταφύγιο και σχεδόν κόντυψαν να πεθάνουν από το κρύο. Έτσι το επόμενο πρωί αποφάσισαν ότι θα ήταν σοφότερο να γυρίσουν πίσω στην άτρακτο που είχαν βρει και να πάρουν από εκεί τι μπαταρίε που υπήρχαν στο πίσω μέρο τη. Από εκεί θα τι μετέφεραν πίσω στου συντρόφου του που περίμεναν και θα τι χρησιμοποιούσαν στο πιλωτήριο για να συνδέσουν τον ασύρματο σε αυτέ και να καταφέρουν να ζητήσουν μέσω αυτού βοήθεια. Επιστρέφοντα, όμω, συνειδητοποίησαν ότι οι μπαταρίε ήταν αρκετά βαριέ, συγκεκριμένα 24 κιλά, για να τι μεταφέρουν στο μέρο που είχαν κατασκηνώσει. Έτσι Πάσησαν να γυρίσουν πίσω στους υπόλοιπους συντρόφου τους και να αφαιρέσουν από το πιλωτήριο το ραδιοσύστημα και να το μεταφέρουν στο σημείο που βρήκαν τις μπαταρίες και να το συνδέσουν με αυτές. Ο Ρομπ Χάρλεϊ που ασχολούνταν ερασιτεχνικά με ηλεκτρονικά συστήματα θα έκανε την προσπάθεια της σύνδεσης των συστημάτων. Αυτό που δεν γνώριζαν όμως όλοι ήταν ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του αεροπλάνου χρησιμοποιούσε ένα λασσόμενο ρεύμα 115 ενώ οι μπαταρίες που είχαν εντοπιστεί ήταν 23 Συνεπώ, το ραδιοσύστημα δεν μπορούσε να λειτουργήσει με αυτέ τι μπαταρίε και έτσι εξ αρχή το σχέδιό του ήταν μάταιο. Μετά από μέρε προσπάθεια, κατάλαβαν ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν τον ασύρματο να λειτουργήσει. Έτσι, αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Στο δρόμο τη επιστροφή, και αφού έπεσαν σε χιονοθύελα, ο Χάρλεϊ κατέρευσε και πήγε να πεθάνει. Ο Παράντο, όμω, τον βοήθησε να συνέλθει και δεν τον άφησε να σταματήσει. Και έτσι, επέστρεψαν όλοι μαζί πίσω, στο σημείο τη κατασκήνωση. Στι 15 Νοεμβρίου ο Αρτούρο Νουγκουέιρα έφυγε από τη ζωή και τρεις ημέρες αργότερα πέθανε και ο Ράφαελ Ετζάβαρεν και οι δύο έφυγαν από τη ζωή λόγω των τραυμάτων που είχαν, όπου είχαν εμφανίσει και γάγκρενα. Ο Νούμα Τουρκάτη, ο οποίος είχε αρνηθεί να καταναλώσει ανθρώπινη σάρκα, πέθανε 60 ημέρες μετά την πτώση του αεροσκάφου στις 11 Δεκεμβρίου, ζυγίζοντας μόλις 25 κιλά. Όσοι είχαν απομείνει ζωντανοί γνώριζαν ότι θα πέθαιναν εάν δεν έβρισκαν σύντομα βοήθεια. Λίγε ημέρε αργότερα άκουσαν από το ραδιόφωνο ότι η πολεμική αεροπορία τη Ουρουγουάη είχε ξεκινήσει εκ νέου τι προσπάθειε για τον εντοπισμό του αεροσκάφου. Συνειδητοποίησαν τότε ότι η μόνη διέξοδο θα ήταν να σκαρφαλώσουν στι κορφέ των βουνών, μήπω έτσι κατάφερναν να του εντοπίσουν. Χρειαζόταν όμω κάτι να του προσφέρει προστασία από το κρύο το βράδυ. Έτσι, σκέφτηκαν να φτιάξουν έναν υπνόσακο από τη μόνωση του αεροσκάφου, ηλεκτρικά καλώδια και διάβροχο ύφασμα που βρισκόταν στον κλιματισμό του αεροσκάφου. Ο Καρλίτο Πάεζ ανέλαβε να ράψει τον υπνόσακο, καθώ η μητέρα του τον είχε μάθει να ράβει όταν ήταν μικρό και ήξερε πώ έπρεπε να το κάνει. Με βελόνε και κλωστέ που βρήκε στι αποσκευέ, ξεκίνησε να ράβει, ενώ έμαθε και σε άλλα άτομα να ράβουν για να σπεύσουν τη διαδικασία. Στι 12 Δεκεμβρίου, ο Παράντο μαζί με τον Κανέσα και τον Βιζεντίν ξεκίνησαν την πεζοπορία με στόχο να φτάσουν στην κορυφή του βουνού. Η κορυφή είχε υψόμετρο 4 670 μέτρα. Θα ήταν μια δύσκολη ανάβαση, καθώ δεν είχαν ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του, αλλά και κανεί του δεν είχε εμπειρία σε πεζοπορία, ειδικά σε τόσο μεγάλο υψόμετρο και σε χιόνι. Περπατούσαν συνολικά για 10 ημέρε και διένυσαν 61 χιλιόμετρα. Επειδή νόμιζαν ότι βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο λόγω του λάθου που είχαν κάνει οι πιλότοι, δεν είχαν πάρει μαζί του αρκετέ προμήθειε και το κρέα που είχαν μαζί του επαρκούσε μόνο για τρει ημέρε. Δεν είχαν επίση μαζί του ούτε πηξίδα Ούτε κάποιο άλλο μέσο πλοήγηση, ενώ ο αέρα που ήταν φτωχό σε οξυγόνο του δυσκόλευε. Τα βράδια ο υπνόσακο του παρήχε μία προστασία από το κρύο. Το τρίτο πρωί ο Κανέσα παρέμεινε στο σημείο που είχαν κατασκηνώσει, ενώ ο Βυζιντίν και ο Παράντο έναν κατακόρυφο τείχο χιονιού, χαράζοντα μόνοι του μονοπάτια μέσα στο χιόνι. Η μεγάλη απογοήτευση ήρθε όταν έφτασαν στην κορυφή, όπου εκεί περίμεναν να αντικρίσουν τι πράσινε κοιλάδε τη Αντί αυτού όμω είδαν μία απέραντη έκταση από βουνοκορ... Το σημείο που βρίσκονταν ήταν στα σύνορα μεταξύ Αργεντινή και Χιλή. Οι ίδιοι όμω δεν το γνώριζαν αυτό. Μέχρι το βράδυ είχαν επιστρέψει στο σημείο που του περίμενε ο Κανέσα. Και όταν έφτασαν εκεί, του είπαν τι είχαν αντικρίσει. Το επόμενο πρωί συμφώνησαν ότι η πεζοπορία θα διαρκούσε πολύ περισσότερο και η τροφή δεν θα υπαρκούσε για όλου. Έτσι ο Βυζιντίν συμφώνησε να επιστρέψει στον τόπο τη συντριβή. Πήρε ένα κάθισμα αεροσκάφου που είχε βρεθεί εκεί κοντά και το χρησιμοποίησε ω αυτοσχέδιο έλκυθρο για να επιστρέψει. Σε μία ώρα είχε βρεθεί στο σημείο τη συντριβή. Ο Παράντο και ο Κανέσα συνέχισαν την πεζοπορία για αρκετέ ακόμη μέρε. Έφτασαν σε μία κοιλάδα με έναν ποταμό, τον οποίο και ακολούθησαν. Ένα από τα βράδια κατασκήνωσαν στην όχθη του ποταμού. Καθώ μάζευαν ξύλα για να ανάψουν φωτιά, άκουσαν ποδοβολητό αλόγων από την απέναντι όχθη του ποταμού και αντίκρισαν τρει έφυπου άνδρε. Ξεκίνησαν να του φωνάζουν, αλλά ο ήχο που έκανε το ποτάμι κάλυπτε τι φωνέ του και έκανε αδύνατη την επικοινωνία. Ο ένα έφυπο όμω του φώναξε αύριο. Την επόμενη ημέρα ο άνδρα επέστρεψε. Πέταξε ένα σημείωμα δεμένο σε μία πέτρα μαζί με ένα μολύβι και το πέταξε μαζί με ένα σπάγκο στην απέναντι όχθη του ποταμού. Και ο Παράντο έγραψε σε αυτό τα εξή. Προέρχομαι από ένα αεροπλάνο που συνετρίβει στα βουνά. Είμαι από την Ουρουγουάη. Περπατάμε εδώ και δέκα ημέρε. Έχω ένα τραυματισμένο φίλο μαζί μου. Στο αεροπλάνο υπάρχουν ακόμα 14 τραυματίε. Πρέπει να φύγουμε από εδώ γρήγορα και δεν ξέρουμε πώ. Δεν έχουμε καθόλου φαγητό. Είμαστε πολύ αδύναμοι. Πότε θα έρθετε να μα πάρετε, σα παρακαλώ, δεν μπορούμε καν να περπατήσουμε. Πού είμαστε. Ο Σέργιο Καταλάν, ένα χιλιανό ιδιοκτήτη ζώων, διάβασε το σημείωμα που του έγραψαν οι άντρε και έγνεψε ότι κατάλαβε. Στη συνέχεια του πέταξε ψωμί στην απέναντι όχθη και έπειτα καρβάλισε το άλογό του και κατευθύνθηκε προ τα δυτικά για 10 ώρε για να φέρει βοήθεια. Κάποια στιγμή έφτασε σε μια στενή γέφυρα όπου κοντά βρίσκονταν ένα χωριό, το που Negro. Εκεί συνάντησε ένα φορτηγό που τον μετέφερε στο κέντρο του χωριού. Τα νέα για του επιζώντε διαδόθηκαν πολύ γρήγορα στη διοίκηση του Χιλιανού στρατού, στο Σαν Φερνάντο, η οποία επικοινώνησε με το αρχηγείο του στρατού στο Σαντιάγκο. Βοήθεια έφτασε στο σημείο που βρίσκονταν οι δύο άνδρε και μεταφέρθηκαν έφυποι στο Λο Μαϊτένε, όπου του δόθηκε φαγητό και του άφησαν να ξεκουραστούν. Είχαν περπατήσει περίπου 61 χιλιόμετρα σε 10 ημέρε. Από τη στιγμή τη συντριβή μέχρι και τη στιγμή τη ανακάλυψη. Τους, ο Κανέσα είχε χάσει σχεδόν το μισό του βάρο και ζήγιζε μόλι 44 κιλά τη στιγμή τη διάσωση. Όταν έγινε γνωστή η είδηση τη ανακάλυψη των επιζώντων, 72 ημέρε μετά τη συντριβή, το ενδιαφέρον του κόσμου εντό και εκτό τη χιλή ήταν τεράστιο για την ιστορία του. Δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο ήθελαν να πάρουν συνέντευξη από του δύο άνδρε. Η πολεμική αεροπορία τη χιλή με τρία ελικόπτερα και με άτομα του στρατού έφτασαν στο μέρο όπου διέμεναν Δύο άνδρε, και αφού συνομίλησαν μαζί του, κατευθύνθηκαν όλοι μαζί στο σημείο συντριβή του αεροσκάφου. Το απόγευμα τη 22η Δεκεμβρίου, δύο ελικόπτερα έφτασαν στο σημείο. Εξαιτία όμω του υψομέτρου και του περιορισμού του βάρου που είχαν, κατέφεραν να διασώσουν μόνο του μισού επιζώντε. Τέσσερα μέλη του στρατού προσφέρθηκαν εθελοντικά να παραμείνουν πίσω στο σημείο, μαζί με του υπόλοιπου 7 επιζώντε που θα έμεναν πίσω. Κοιμήθηκαν όλοι μαζί για μία τελευταία νύχτα στην άτρακτο και ταξίμα κατέφτασαν στο σημείο και άλλα ελικόπτερα όπου διέσωσαν και τα τελευταία άτομα και τα μετέφεραν σε νοσοκομείο στο Σαντιάγκο. Εκεί του δόθηκε η ατροφαρμακευτική περίθαλψη για τι ασθένειε που είχαν, όπω παραδείγματο χάρη ασθένεια υψομέτρου, αφιδάτωση, κρυοπαγήματα, σπασμένα οστά, σκορβούτο και υποσιτισμό. Υπό κανονικέ συνθήκε, η ομάδα διάσωση θα έφερνε πίσω τα λείψανα των νεκρών που είχαν μείνει πάνω στο βουνό. Ο χιλιανό στρατό όμω αρκέστηκε απλώ στο να Χαρτογραφήσει την περιοχή και να φωτογραφήσει τα πτώματα, καθώ θεώρησε πω η μεταφορά του θα ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο και κοστοβόρο. Μετά τη διάσωσή του, όσοι είχαν επιβιώσει ισχυρίστηκαν ότι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν χάρη στα τρόφιμα που υπήρχαν στο αεροσκάφο, αλλά και με διάφορα φυτά και βότανα που υπήρχαν στην περιοχή. Δεν σκόπευαν να μιλήσουν δημόσια για τον κανιβαλισμό παρά μόνο στι οικογένειέ του. Αμέσω μετά όμω τη διάσωσή του, κυκλοφόρησαν φήμε ότι οι επιζώντε είχαν σκοτώσει άλλα άτομα προκειμένου να του χρησιμοποιήσουν ω τροφή. Οι φήμε αυτέ δημοσιεύθηκαν στα μέσα ενημέρωση σε όλο τον κόσμο, εκτό όμω από την Ουρουγουάη. Στι 26 Δεκεμβρίου, φωτογραφίε που είχαν τραβήξει διασώστε δημοσιεύθηκαν στον τύπο. Στι φωτογραφίε αυτέ φαίνονταν ένα μισοφαγωμένο ανθρώπινο πόδι. Οι φωτογραφίε έγιναν πρωτοσέλιδο σε δύο εφημερίδε, την Ελ Μερκούριο και τη Λατερκέρα Ντελαχώρα. Οι επιζώντε έδωσαν συνέντευξη τύπου στι 28 Δεκεμβρίου στο κολέγιο Στέλλα Μόρη, στο Μοντεβίδεο. Εκεί εξιστόρισαν τα γεγονότα των 72 ημερών που πέρασαν στο βουνό. Οι δηλώσει του αρχικά δέχθηκαν δημόσιε αντιδράσει, αλλά αφού εξήγησαν τη συμφωνία που είχαν συνάψει, η κατακαραυγή του κόσμου μειώθηκε και οι οικογένειε των θυμάτων έδειξαν μεγαλύτερη κατανόηση. Οι αρχέ και οι οικογένειε των θυμάτων αποφάσισαν να θάψουν τα λείψανα των ανθρώπων κοντά στο σημείο συντριβή σε ένα κοινό τάφο. 13 σωροί ήταν ανέγκυχτοι, ενώ άλλε 13 είχαν μείνει σχεδόν μόνο ο σκελετό. 12 άνδρε και ένα χιλιανό ιερέα μεταφέρθηκαν στο σημείο τη συντριβή στι 18 Ιανουαρίου το 1973 για την ταφή. Δεν επιτράπηκε στι οικογένειε των θυμάτων να παρευρεθούν στην τελετή αυτή. Ένα μεγάλο λάκκο ανοίχτηκε σε απόσταση 400 μέτρων από την άτρακτο σε μια τοποθεσία που θεωρούνταν πιο ασφαλή από τι χιονοστιβάδε. Κοντά στον τάφο χτίστηκε ένα απλό πέτρινο μνημείο και πάνω του τοποθετήθηκε ένα ένα πορτοκαλί σταυρό, αλλά και μία επιγραφή που έγραφε το εξή: Ο κόσμο κοντά στου αδερφού του από την Ουρουγουάη, κοντά σε σένα Θεέ. Στη συνέχεια, η ομάδα περιέλουσε τα απομινάρια τη Ατράκτου με βενζίνη και του έβαλε φωτιά. Ανά τα έτη, διάφοροι επιζώντε έχουν γράψει βιβλία για να μιλήσουν για τα γεγονότα που συνέβησαν τις 72 αυτές ημέρες, όπως το βιβλίο του Ρομπέρτο Κανέσα, I Had to Survive, How a Plane Crash in the Ants Inspired Me Calling to Save Lives. Ταινίε σειρέ ντοκιμαντέρ και θεατρικά έργα έχουν ως κύριο θέμα την υπόθεση αυτή. Ορισμένοι μουσικοί μάλιστα έχουν εμπνευστεί και έχουν γράψει τραγούδια για το γεγονός αυτό. Το θάρρος των επιζώντων κάτω από τις απειλητικές για τη ζωή τους συνθήκες έχει περιγραφεί ως φάρος ελπίδας δείχνοντας τι μπορεί να επιτευχθεί με επιμονή και αποφασιστικότητα απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις όταν βάζουμε στο μυαλό μας την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η ιστορία της συντριβή περιγράφεται στο Μουσείο των Άνδεων 1972 που εγκαινιάστηκε το 2013 στη Σιουδά Διέχα του Μοντεβίδεο. Κάθε χρόνο ο τόπος συντριβή συνεχίζει να προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θέλουν να αποδώσουν φόρο τιμή στα θύματα και τους επιζώντες. Τετρακίνητα οχήματα μεταφέρουν τους επισκέπτες από το χωριό Ελσοσνίντο της Μεντόζα στο Πουέστο Αράγια, κοντά στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο τέρμα Λισοσνίντο. Από εκεί οι ταξιδιώτε είτε συνεχίζουν με άλογα είτε περπατούν για τρει ημέρε για να φτάσουν στο σημείο τη συντριβή. Περνούν την πρώτη του νύχτα στην κοιλάδα των δακρύων στον καταβλισμό Ελμπαρόσο. Την τρίτη μέρα φτάνουν στο παγετώνα Λα Λαγκρίμα και στο σημείο τη συντριβή. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο τη ιστορία μα. Αυτό που συνέβη σε αυτού του ανθρώπου πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και να καταφέρει να επιβιώσει και να όλε αυτέ τι κακουχίε τη πείνα, του κρύου, τη έλλειψη οξυγόνου, αλλά και σαφώ και το σοκ τη πτώση του αεροσκάφου, αλλά και το θάνατο των αγαπημένων σου ανθρώπων. Είναι από τι καταστάσει που προσπαθούμε να σκεφτούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν βρισκόμασταν κούφια η ώρα κάποια στιγμή σε αυτή τη θέση. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Ελπίζουμε να απολαύσατε το σημερινό επεισόδιο. Ήμουν η Μορτήσια. Ήμασταν οι Dark Storytellers. Σα ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε για ακόμη Μία φορά και θα τα πούμε σύντομα σε ένα καινούριο βίντεο.